Hi guys, επιτέλους το τελευταίο δρομολόγιο στο Impera DLC. Επιτέλους με την καλή την έννοια. Πότε βγήκε το DLC? Απρίλιο. 8 Απριλίου, κάτι τέτοιο. Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. 4 μήνες, καλά είναι. Σήμερα θα φύγουμε από εκεί που παραδώσαμε. Σε αυτήν εδώ την εταιρεία παραδώσαμε, σε αυτήν την εταιρεία που παραδώσαμε εδώ στην Βαγιαδολίδ βρήκαμε πολύ ωραίο φορτίο. Θα φύγουμε από Βαγιαδολίδ για Μπανταχώθ. Θα κατέβουμε στον Α62 να μας πάει για Σαλαμάνκα. Μιας και είναι λίγα τα χιλιόμετρα τώρα, 550, πιο λίγα ήταν. Να εξερευνήσουμε ό,τι μπορούμε, μιας και το τελευταίο δρομολόγιο είναι. Σαλαμάνκα θα μπούμε εδώ στα Βιτζενάδικα, στις εταιρείες, να δούμε τι και πώς. Θα μπούμε και μέσα στην πόλη. Κατηφορίζουμε στον Α66 που θα μας πάει μέχρι Μπανταχώθ. Μπανταχώθ έχουμε έρθει από άλλο δρομολόγιο. Αλλά αυτά που θέλουμε να δούμε σήμερα, αυτή τη διαδρομή, θα τα δούμε. Corona Special, ε. Λοιπόν, καρπούζια 20 τόνι λέει. Τι λέει ρε φίλε να πούμε. 20 τόνι καρπούζια, μπράβο. Την ίδια καρότσα έχουμε του Ομπελίνου και, του UCTV. Σκηνάκι αλλάξαμε ωραίο. Σμίτς Καργομπούλ. Τι ωραία που τα κάνουν τα σκιν οι μπαγάσεις ρε φίλε. Εγώ μερικά που έκανα, αλλά αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούν template 4K. Εγώ σε μερικά στο PaintNet που είχα κάνει είχα βάλει 2048x2048 το template δηλαδή. Εντάξει, αν βρεις, γιατί εγώ τα βρήκα έτοιμα, δεν κάθομαι να τα να εικόνες έτοιμες π.χ. θα γράψεις και ένα text. Πού πας ρε Λανάκος, πού πας. Αλλά σε μερικά είδα στο παιχνίδι μέσα ότι κάτι δεν φαινόταν καλά. Σίγουρα, δεν είπαμε, και σε αυτούς εδώ που βλέπω σε πάρα πολύ καλά skin, δεν μπορείς να είναι όλα τέλεια. Τι έχουμε εδώ ρε φίλε? Προσβεστική. Ωραία φίλε. Προσβεστική και από πίσω αστυνομία. Τι γίνεται εδώ? Πήραν και αυτή φωτιά. Roundabout με φανάρια φίλε. Μπράβο, θα μπούμε μέσα στη Βιαδολίδ να τη δούμε και αυτή και μετά θα, αντί να πάμε για περιφερειακό, το έβαλα να μας πάει από μέσα να δούμε λίγο την πόλη. Γιατί ναι, μεν παραδώσαμε εδώ στο προηγούμενο δρομολόγιο, αλλά δεν γυρίσαμε καθόλου. Τέσσερις χιλιάδες 440 χιλιόμετρα έχουμε πέσει τώρα στον τάφ.
4.400 και 10, 14.400 και κανένα 500 σημερινά, 15.000 χιλιόμετρα φίλε. Και τους δρόμους που δεν θα κάνουμε, κάτσε να το δούμε λίγο τώρα στο χάρτη. 14.5, 15 είπαμε πάμε μέχρι τώρα. Οπ. 15. Αυτό εδώ π.χ. δεν θα τον κάνουμε. Δεν είναι εδώ 50 χιλιόμετράκια. 20-70. 100. Άντε 200 χιλιόμετρα πες ακόμα. Να είναι 15.5. Να βάλουμε 15.5. 15.500 χιλιόμετρα να είμαστε μέσα. Είναι το Iber DLC για... πόσο έχει? 18 ευρώ, 17,99. Δεν το βρήκα πουθενά πιο φθηνά. Στα κλειδάδικα λίγο που ψάχνω. Άντε να είχε 1 ευρώ διαφορά από το Steam. Κάτι παράξενα πράγματα ρε φίλε. Άραγε δεν το δώσανε. Εντάξει, αν κάποιος δεν βιάζεται δεν το παίζει τώρα. Περιμένει... μετά που ξέρω εγώ. Ήδη περάσανε τώρα, πόσο είπαμε, Απρίλιο. 4 μήνες. Ξέρω εγώ, μετά τον 5ο μήνα προς το εξάμηνο, όταν βγάζουν εκπτώσεις δηλαδή του παιχνιδιού, βγάζουν και το τελευταίο DLC σε έκπτωση. Ένα 5ο μήνα τουλάχιστον πρέπει να περάσει. Από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε στο μέλλον τι θα γίνει. Κι άλλος ο τρελός προχθές έβλεπα με τα γραφικά, έβγαλε ένα πατσάκι καινούργιο και του ζήτησε και 15 ευρώ και του βάζανε χέρι. Του λέει εσύ τρελός ρε. 18 ευρώ κάνει το Iber DLC. Θα σου πω, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά συζήτηση να γίνεται. Χιλιόμετρα. Μπράβο φίλε. Εγώ δεν ξέρω για εσάς όσοι το παίξατε, εγώ το καταευχαριστήθηκα πάντως. Ιδίως εδώ τα τελευταία δρομολόγια τώρα το προηγούμενο και το παραπροηγούμενο είχε πολύ πράγμα από λεπτομέρειες. Δεν μας αφήσανε σε ησυχία. Μας έφυγε το τιμόνι από τα χέρια. Κάτσε να δούμε λίγο την πόλη από ψηλά. Βαγιαδολίδ. Βαγιαδολίδ. Ποταμάχης του εδώ στο Βαγιαδολίδ. Στο τελευταίο μπλοκ του, τι είχαμε στο τελευταίο μπλοκ, το είπαμε στο προηγούμενο βιντεάκι ή όχι? Με τα construction machinery λέει. Θα μας δώσουν DLC με βαρέο τύπο οχήματα. JCB, Caterpillar και ιστορίες. Άντε σιγά σιγά θα μας κάνουν και ένα καλό με τόσο πολύ το θέλουνε τόσοι παίχτες φίλοι. Τόσα χρόνια το λένε. Με αγροτικά μηχανήματα ρε φίλε. Ιδίως αυτοί εκεί στο φόρουμ, στο αμερικάνικο, στο American Truck Simulator, τους έχουν φάει τα αυτιά. Και είπαμε, αν δεν έχει η Αμερική μηχανήματα για να πάρουν τα 3D μοντέλα και να τα φτιάξουν φορτία, ποιος έχει. Εδώ μας έκανε reset. Όχι, καλά πάμε. Πόσο τόνους είναι τα καραπούζια? 20 τόνοι, σώπα ρε φίλε. Με βάρος. Κοστώνει 55% καύσιμο, στη μέση είμαστε. Εντάξει.
Άρα και όπως μας λέγανε, το team αρχίζει πάλι να δουλεύει κανονικά. Έως ότου έρθει ο Σεπτέμβριος και σε αυτούς. Αλλά θα δούμε τώρα, για να τα ανακοινώσουν αυτοί, για να ανακοινώνουν αυτοί τέτοια πράγματα, πάνω απ' ότι ήδη το έχουν φτιάξει. Για σας δεν ξέρω τι άλλους χάρτες παίζετε. Εγώ ένα μάτι που έριξα αυτή τη βδομάδα, που είχα λίγο χρόνο έτσι να δω τι θα κάνουμε, προς τα που θα πάμε. Οι προμοτάδες δεν βάλανε τίποτα, βάλανε μια πόλη στο Middle East και κάτι δρόμους κάνανε αναβαθμίσεις στο 256 είναι τώρα για την 141. Ναι. Rus Map, Southern Region δουλεύουνε. Ο Southern Region με λίγα προβληματάκια, αλλά βγάλουν ένα πάτσι τα παιδιά. Αν το δουλέψει με το Rus Map, πάει καλά. Στο Rus Map και αυτοί ανακοινώσαν ότι δεν μασάνε που θα πάει η SES προς τα εκεί και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτά τα δύο. Προμότους λίγο που το έβλεπα τώρα, πώς μου ήρθε μέσα στο μυαλό μου. Ήρθε, αφού είπαμε τον ταφάκι εδώ να το κάνουμε σειρώμενο, λέω κάτσε ρε φίλε να ξεμπερδεύουμε, λέω, με το Embedded DLC, ένα δρομολόγιο είναι 500 χιλιόμετρα. Τι συνεργείο το πάμε τώρα, λέω, και το κόβουμε από εδώ, το κόβουμε από εκεί. Και να το πάμε να το καβαλήσουμε στο Promotes. Αλλά στο Promotes τι παρατήρησα, ότι όπως πήγαμε και κάναμε το tour στην Ισλανδία, αν πάτε στις playlist του καναλιού, γυρίσαμε όλη την Ισλανδία. Τρομερές τοποθεσίες, φίλε. Την Ισλανδία του Promotes. Γιατί η Ισλανδία στο παιχνίδι δεν υπάρχει. Μια ματιά που έριχνα. Ωραία, και μας βγήκαν ένα τώρα εδώ, φίλε. Ωραία, φίλε. Πήγα να πω ότι θα μας μείνει καρπούζι και καρπούζι, ρε μεγάλη, και κοίτα να δεις τι πάθαμε τώρα. Το χειρότερο σκηνικό, ρε φίλε. Μας έφυγαν τα χέρια από το τιμόνι και πατήσαμε φλάς. Το χειρότερο σκηνικό που μπορούσε να μας τύχει τώρα ήταν αυτό. Ρε τον ατζαμί αυτόν εδώ με τον μπάς, ρε φίλε. Μπερδεύτηκε και κοκάλωσε. Πάνε τα καρπούζια. Ζημιά. Οπ. 7%. Τα σπάσαμε όλα, φίλε, από κάτω. Έτσι θα πάθω. Πλάκα είχε. Είδα μέρη εκεί στον Promotes τώρα που λέγαμε. Στην Αγγλία, Σκωτία πάνω και Ιρλανδία δεν τα γυρίσαμε καθόλου. Δεν το γύρισα εγώ. Σκωτία, πες πάνω κάτω, παλεύεται. Τι γίνεται σήμερα, ρε φίλε, τι είναι ευθύνα που μας πήρε να χαμπάρει ότι κουβαλάμε καραπούζια και είναι, πως λέει, break testing, λέει. Από τις πιο επικίνδυνες οδηγικές συνήθειες, λέει, σε όλο τον κόσμο, λέει. Άμα πείτε στο YouTube να δείτε κανένα βίντεο, άμα τους νευριάσει κανένας φορτηγατζής π.χ. τους κλείσει λίγο ή ξέρω εγώ τι, πάνε μπροστά του και πατάνε φρένο απότομα με γιώτα χ. Από τις πιο επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές, λέει, που έχει, που είναι, πώς θα το πούμε τώρα, τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολλοί του κάνουν αυτό. Τα παίρνουν στο γρανίο και πατάνε φρένο. Όχι μόνο σε φορτηγά, και γενικά και σε άλλα γεωταχή. Τι, ας πάτε να μου ξεφύγει. Σκωτία, εντάξει, παλεύονται τα χιλιόμετρα. Η Ιρλανδία έχει παραπάνω. Και δεν πήγαμε. Είναι το μόνο μέρος, δηλαδή, που κοίταζε στο χάρτη του Promotes. Εν τω μεταξύ, το κουφό ποιο είναι. Το κουφό είναι, φίλε, ότι με τα DLC που μπήκανε τώρα, εγώ δεν τα γυρίζω στον Promotes, τα γυρίζω εδώ στο
στο vanilla προφίλ που έχω στο, στο παιχνίδι. Εδώ είναι όλα τα δικά τους. Πόσο είμαστε τώρα? 67%. Κοίτα να δεις ρε φίλε, έχουμε γυρίσει τα πάντα. Αλλά κοίτα να δεις εδώ αυτά τα δρομάκια τι διαφορά κάνουν, ε? Αυτά τα δρομάκια εδώ που λέτε είναι το 30% του παιχνιδιού και παραπάνω. Εντάξει, έχουμε και αυτό εδώ τώρα. Βάλανε στην Γερμανία αυτά εδώ. Δεν τα περπατήσαμε. Α, είχα κάνει ένα δρομολόγιο. Αλλά και εδώ έχει χιλιόμετρα. Τι να είναι εδώ στη Γερμανία το 30%? Πολύ είναι. Τέλος πάντων, από τα DLC που μπαίνανε, γυρίζαμε το, ξέρω εγώ, το 90%, το 95%, το 5%. Να το. Ένα δρομάκι εδώ, ένα δρομάκι εκεί. Θα μείνει. Κοίτα να δεις, ε. 67% ήταν να πάμε σήμερα στο 70%. Πολύ είναι. Στον Pro Mods με τα DLC που προσθέτονται, τις SES που βγάζουν, π.χ. τώρα με το Iberia, αν θυμάμαι καλά ήμουν γύρω στο 60%, είχα ανακαλύψει το Pro Mods. Τώρα πέσαμε στο 35%, φίλε. Αλλά εκεί επικεντρωνόμαστε στα μέρη που βάζει ο Pro Mods. Πας εκεί στο site τους, σε κάθε αναβάθμιση που κάνει γράφει τι προσθέτει. Μπαίνεις στο χάρτη, τα βρίσκεις π.χ. αν θες να τα γυρίσεις, σχεδιάζει ένα δρομολόγιο καλό και πας και τα βλέπεις. Και μάλλον, αν όλα πάνε καλά, γιατί την κατέβασα το 256 τον προμότσο. Δοκίμασα τα αρχαία όλα κομπλέ. Το κόβω έτσι. Να πάμε να οδηγήσουμε λίγο στα αριστερά να γουστάρουμε. Θα δούμε όμως. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι με το Southern Region, τα κατέβασα και αυτά, αλλά δεν τα δοκίμασα. Θα το δοκιμάσω τώρα αυτή τη βδομάδα όμως. Και αυτά θα δουλέψουν, αφού από ό,τι βλέπω εκεί στα φόρουμ, τα γυρνάνε οι άλλοι, κάνουν χιλιόμετρα. Δεύτερο. Τρίτο είναι ότι αρχίζω και θέλω να πετάξω τώρα, να πάρω τα joystick να κάνω λίγο στο Flight Simulator. Εντοπίστηκε πολύ Σαλαμάνκα, μπράβο, τη Σαλαμάνκα που μπήκαμε εδώ μέσα. Κατακτητής. Μπράβο φίλε. Κάτω αριστερά, εσείς δεν το βλέπετε εδώ γιατί δεν του κάνει εγγραφή το OBS. Το Steam Overlay έβγαλε. Τι έβγαλε? Την ειδοποίηση αυτή. Γίναμε κατακτητές φίλε. Ανακαλύψαμε όλες τις πόλεις στο Iberia DLC. Μπράβο. Κατακτητής. Ναι, να καβαλήσουμε κανένα αεροπλάνο να δοκιμάσουμε τα joystick τώρα που έχουμε λίγο καιρό. Και σήμερα έκανα ακόμα μια βλακία. Πόσο έχει μήνα σήμερα? 21 Αυγούστου. Λέω, αφού θα πάμε να την κάνουμε, να κάνουμε κανένα μπανάκι και θα χάσουμε λίγο καιρό. Χάζευα, έβλεπε το σκιούρο το απόγευμα σήμερα. Είχε stream εκεί με κάτι τρελούς άλλους και παίζανε το SnowRunner. Και λέω ρε φίλε, πώς μου έχει ξεφύγει εμένα αυτό τέτοιο παιχνίδι ρε φίλε. Γιατί δεν το έχω αγοράσει τότε, δεν μπορώ να καταλάβω ότι δεν έχει πρωτοβγεί. Θα ασχολιόμουν με τίποτα άλλο. Και το βρήκα σε ένα κλειδάδικο ποια edition, τη special, κάπως έτσι πως το λέγανε αυτοί. Και το τσίπησε. Και τώρα δεν ξέρω προς τα πού να κάνω που λένε στο χωριό μου. Αναποφάσιστος δηλαδή. Αλλά είπαμε πώς το λένε,
Η καψούρα είναι Eurotrack και American. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τι και πώς. Αλλά για το SnowRunner σήμερα λέω, ρε φίλε, λέω πώς γίνεται, λέω, και μου ξέφυγε, λέω, τέτοιο πράγμα. Εν τω μεταξύ πολλοί και πολλοί και από εσάς που τους έχω φίλους εκεί στο Steam και γενικά που βγάζει το Steam, είδες όταν πας να αγοράσεις ένα παιχνίδι δεξιά σου, βγάζει κάτι ιστορίες για ποια φιλαράκια και ποιοι γνωστοί θέλουν το παιχνίδι. Το γουστάρετε πολύ, ε. Το έχουν πολύ στη wishlist. Εγώ μάγκες αυτό το... τι ήταν αυτό? Το Deluxe. Deluxe ήταν, ναι, η έκδοση. Είχε τώρα στο Steam 30 ευρώ μόνο το παιχνίδι. Λέω, αυτή δεν πάνε καλά. Είχε 50 ευρώ η Deluxe με κάτι σκηνάκια και τα Season Pass, τα 4 αυτά που βγάλανε, που αυτά είναι τα βασικά δηλαδή. Τα Season Pass δεν είναι τα σκηνάκια τώρα να βάζεις σκηνή στο φορτηγό εκεί μέσα στις λάσπες. Εγώ το βρήκα στο κλειδάδικο 32,70, 33 ευρώ πες. 3 ευρώ παραπάνω από το base παιχνίδι στο Steam. Εντάξει, μια φορά τα δίνεις. Αλλά τι λένε αυτοί τώρα, λίγο που τους είδα εκεί πέρα, λένε ότι πάνε για Season Pass τώρα 5, 6, 7, 8. Ναι, συνεχίζει το παιχνίδι δηλαδή. Ωρε φίλε, πάλι τα καρπούζια τα χτυπήσα. Συγκεντρώσου. Είδες, είναι τελευταίο δρομολόγιο τώρα και δεν δίνουμε δεκάρα. Το παίζουμε large. Large, αλλά καρπούζι δεν έμεινε πίσω τίποτα. Ο αδερφός μπροστά φορτωμένος και το πως πάει. Κύριος. Αυτό το SnowRunner εγώ ήθελα να το πάρω πριν βγει το SnowRunner, που ήταν αυτό το MudRunner που τσακωθήκαν εκεί, ξέρω τι έγινε με την εταιρεία, ρε παιδί μου, και μετά το συνεχίσαν και περίμενα, μάλλον περίμενα τότε να δω αν πήγαινε το SnowRunner καλά, αλλά πολλά τα λεφτά, ρε παλιγάρια, τώρα ξέρω εγώ, πολλά τα λεφτά. 50 ευρώ λέει ένα παιχνίδι. Ξέρω εγώ τώρα, ρε φίλε, τι να σου πω. Να πάρεις 2-3 παιχνίδια το χρόνο έτσι χαλαρά, εντάξει. Τώρα να πλακωθείς. Ευχαριστώ. Ωραία φίλε, βαλτίου όλοι είναι, φίλε. Μέχρι και από αέρα μείναμε, ρε μεγάλη. Εδώ βολτάρουμε ακόμα τώρα στη Σαλαμάγκα από την άλλη πλευρά. Για να δούμε. Ναι. Εγώ τόσο πολλά λεφτά και παιχνίδι έδωσα μια φορά και με πιάσανε κότσο τότε. Με πιάσανε κότσο. Εντάξει. Άμα θες τα δίνεις στο Battlefield. Το ένα ήταν το 2. Μάλλον το 2. Η δώρα παλικάρια τώρα, άμα είσαι στο δρόμο και σου κάνει ο αέρας τώρα έτσι, τι κάνεις? Σταματάς στην άκρη για να γεμίσουν, για να γεμίσεις. Γιατί εμάς εδώ τώρα πρέπει να είναι από το, ή από τη ζημιά, ή επειδή πατάμε συνέχεια φρένο, π.χ. επειδή είμαστε μέσα στην πόλη. Διαφημισούλες ωραίες, α. Ας τώρα, αν πατήσουμε φρένο, θα ξαναρχίσει πάλι. Δεν είπα εγώ. Εργαλείο, φίλε, εργαλείο. Battlefield, ναι. Μας πιάσανε κότσο που λέτε. Τρομερό παιχνίδι δεν λέω, φίλε, αλλά
Το single player έπαιξα. Δεν μου βγαίνει μετά, δεν ξέρω ρε φίλε, ξέρεις, να μπω σε σερβερ και να αρχίσω τα επιστολίδια τώρα που σε έκανα στο ένα. Στο ένα μου άρεσε, δεν ξέρω γιατί έτσι. Μου άρεσε και όλο το story, ξέρεις. Είχα παίξει το single player τότε και ιστορικά να πούμε το παίξαμε το παιχνίδι. Γενικά δεν μου αρέσει το πολύ το πιστολίδι. America, Eurotrack, κάνει ένα SnowRunner τέτοια φάση. Microsoft Flight Simulator, μόλις τώρα έμενα με ανοιχτό το στόμα, όπως και πολύ. Θεωρείται και αυτό simulation, simulation θεωρείται και αυτό. Καψούρα είχα τη Tomb Raider από πιτσιρικάδες όταν ήμασταν φοιτητές, παίζαμε στα PlayStation το 1 τότε, ένα γκρι. Το Mafia, βγάλαν τα παιχνίδια. Τέτοιες φάσεις δηλαδή. Τώρα άμα μου πεις για κανένα PUBG, Cyberpunk, κάτι ιστορίες τέτοιες με ζόμπι και ιστορίες και από και αρμαγεδόνες και τέτοιες φάσεις, δεν γουστάρω ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί. Μάφια, πολύ ωραία φάση φίλε. Και το παλιό το 3 και το καινούργιο που κάνουν τώρα το... Που κάνανε, τι το κάνανε. Πώς να το πούμε. Κάνανε το Μάφια 1, το κάνανε update, κάτι τέτοιο. Εδώ τώρα να υποθέσω ότι έχουμε δει τη Σαλαμάνκα. Μπράβο. Και πάμε καρφί. Μπανταχώφ τα καρπούζια γιατί δεν μας έχει μείνει τίποτα φίλε. Τι ώρα είναι θα μας πάρει λες με τη μία. Γιατί φορτώσαμε, φύγαμε αργά. 5 παρά 20. Έτσι και έτσι. 90 κόφτες έχουμε. Μια χαρά θα μας πάρει. Και αυτά που λέτε. 50-60 ευρώ για ένα παιχνίδι. Τι να πω ρε παρήγαρκε τώρα. Άντε και να έχεις και κανένα πιτσιρικά να φέρει κανένα PlayStation και να σου λέει πλήρωσε και συνδρομή. Γι' αυτό το καταλαβαίνεις με τα παιχνίδια όταν παίζεις π.χ. λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα Eurotrack και American. Παίζεις Eurotrack, έχεις πληρώσει το παιχνίδι 5 ευρώ, το έχεις αγοράσει. Πριν αγοράσεις το παιχνίδι, αγοράζεις demo, βλέπεις αν το σηκώνει ο υπολογιστής, αν το γουστάρεις εσύ. Θες να αγοράσεις το DLC, το αγοράζεις. Δεν θες, δεν το αγοράζεις το DLC. Χαλάς τα λεφτά σου όταν θες εσύ και όταν έχει εκπτώσεις π.χ. Γιατί όχι, αν δεν βιάζεις. Τώρα όταν έρχεται άλλος και σου λέει με τη μία 60 ευρώ και έχει πει στο παιχνίδι για αυτό το Deluxe και Season Pass και τις βλακίες αυτές. Ξέρω εγώ τι να πω. Και το Flight Simulator ήταν ακριβό. Το base παιχνίδι δηλαδή είχε κανένα 50 στα κλειδάδικα. Και αυτό που κλειδά δεν το πήρα. Άσε που πας με την ψυχή σου στο μετά να μην το δεχτείς στο Microsoft Store και λες ποια έχει πλάκα ρε φίλε. Αλλά ευτυχώς μέχρι τώρα όλα πήγαν καλά και στο Flight Simulator, στο κωδικό και στο SnowRunner. Δεν μου έχει τύχει ποτέ, δεν ξέρω ρε φίλε. Εγώ μια ζωή, από ό,τι θυμάμαι CD keys και το άλλο που είχα και στο που κάναμε τις διαγωνισμούς το αφιλιάτε που ήταν το δεν το θυμάμαι τώρα ένα άλλο κλειδάδικο εντάξει υπάρχουν πολλά κλειδάδικα δεν ξέρω εγώ σε αυτά καταστάλα ξέρω αδερφέ τώρα εσύ μπορεί να αγοράζεις από θέση δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τους κωδικούς τι να πω τώρα. Σίγουρα το να γλιτώσει κάποια λεφτά είναι καλύτερα, αλλά όπως με το Uber DLC, όχι μόνο με το Uber DLC, πρέπει να έχει ένα-δύο DLC πιο νωρίς που άρχισε αυτή η ιστορία, που δεν τα βρίσκαμε στα κλειδάδικα.
πιστεύω ότι όσο μεγαλώνει μια εταιρεία, τόσο πολύ δεν τα βρίσκει τα πράγματα στα κλειδάδικα. Να βρει Battlefield στο κλειδάδικο την πρώτη μέρα που θα κυκλοφορήσει, αποκλείεται, φίλε. Ένα άλλο παράδειγμα. Αλλά και τώρα σου λέω, που κοίταζα λίγο προχθές για το SnowRunner, βρήκα στο κλειδάδικο το Iberia DLC στα 17 ευρώ. 18 πρέπει να έχει στο Steam, ε. Άραγε τίποτα. Άσε που δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτή η φάση τώρα. Πού τα βρίσκουν, τι κάνουν, τι και πώς. Είναι δικιά μου δουλειά. Αλλά λέμε τώρα, συζήτηση να γίνεται. Άντε πάλι τα ίδια. Και έτσι θα πάει χειμώνας. Αλλά τώρα να σας πω την αλήθεια, τρώγομαι πιο πολύ να δοκιμάσω το SnowRunner, γιατί είδα κάτι αλανάκι εκεί, το παίζανε με το joystick από το PlayStation. Είχα αγοράσει εγώ παλιά ένα joystick από το PlayStation, να παίζω κανένα Tomb Raider, κανένα τέτοιο. Υψύνομαι άσχημα τώρα. Τρομερά physics, λάσπη κακό, χαλαρό παιχνίδι. Απλά λίγο να το βάλω σε μια σειρά. Γιατί είπαν αυτοί ότι τα season pass θα τα πάνε τρίμηνο. Έχει περάσει τώρα και ένα τρίμηνο, άρα για το Σεπτέμβριο θα βγάλουν τα καινούργια, θα αναβαθμιστεί το παιχνίδι δηλαδή. Και αν αναβαθμιστεί και το έχω παίξει και το δεις λίγο πως παίζει, πως συμπεριφέρεται και εδώ και εκεί, να κάνουμε και κάτω εκεί κανένα βιντεάκι, γιατί όχι. Είναι ωραία φάση του SnowRunner. Καλύτερη φάση είναι να το παίζει με παρεάκι, αλλά είπαμε, το πρόβλημα δεν είναι το παρεάκι, το πρόβλημα είναι το ίντερνετ σε μένα εδώ που είναι αργό. Εδώ τι έχουμε, κάτι φορίτσα, φίλε. Να γυρούν τα καρπούζια μπροστά. Battlefield αυτό το καινούργιο, δηλαδή τώρα που βγάζανε το, πώς το λένε, 2042-2048, δεν με τραβάει καθόλου. Ευτυχώς. Τι γίνεται, ρε φίλε, πολύ τρακάρισμα μέχρι τώρα. Τι κάνουν αυτοί εδώ, ρε φίλε. Τρακάρισμα και πυροσβεστική. Παίρνουν φωτιά συνέχεια. 4-5 τρακαρίσματα είδαμε σε αυτό το δρομολόγιο. Το σκηνικό είναι ωραίο τώρα. Είδα τα βουνολάκια που σε φαίνονται μακριά. Μπράβο. Βγάλαμε και μια φωτογραφία εδώ τη λίμνη για thumbnail, ρε φίλε. Δεν βγάλαμε ούτε μια φωτό σε αυτό το δρομολόγιο. Ανηφόρα κάτι φορά προς πίσω τα καρπούζια. Στο τέλος θα μας γίνουνε χυμό καρπούζι, θα τον πάμε. Το ταφάκι εντωμεταξύ, το καινούργιο, το 6G αυτό, για να γίνει σειρώμενο, έκανε ένας καλλιτέχνης ωραίος εκεί στο φόρουμ της SES που κάνει σειρώμενα, όχι ο cast, θέλει και του cast τα μόντο μου να παίξει. Αυτός έκανε field keeper, κάπως έτσι, σειλό δηλαδή, δεξαμενές. Μου άρεσε πολύ να το κάνεις δηλαδή σειρώμενο με βιτίο, σαν βιτίο δηλαδή.
Για να το κάνεις θέλει να συνδυάσεις 6-7 mod, 8-7 mod. Εντάξει, τα κατεβάζεις, δεν είναι πολλά τα... Δεν είναι μεγάλα mod. Τα έβαλα, δεν έβγαλε error καθόλου. Δεν το ακούμπησε όμως να το φτιάξω στον προμότ. Μακάρι να δουλέψει. Πιστεύω να δουλέψει, γιατί τους βλέπω όλους εκεί λίγο στις συζητήσεις που κάνουν ότι αυτός είναι ο συνδυασμός. Αλλά το δίνει και αυτός ο ίδιος στο θέμα του εκεί στο φόρουμ. Κάτσε να δεις ρε φίλε, μπας και το έχετε πάρει μάτι εσείς καθόλου? Σίγουρα το έχετε πάρει μάτι. Μας είπετε και καμιά ιδέα. Keep Field Keeper, κάπως έτσι λέγεται. Τώρα κάτσε εδώ, θα μπλέξουμε, γιατί κατεβάζει το στήμα από πίσω το Snow Runner. Α, αυτό εδώ, Deep Field Binder Keep Trailer Pack. Κοίτα να δεις τι θέλει ρε φίλτερ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Για να το κάνεις να το έτσι βιτίο σειρώμενο, μπράβο, αυτό εδώ. Αυτό είναι πίσω η καρότσα και αυτό είναι το μπροστά. Και έχει βγάλει mod και ο cast για να κάνεις τον DAF το 2021, αυτό το μοντέλο, το XG σειρώμενο. Ναι, αυτά είναι 3, 6 και ένα 7. Εντάξει, αυτά τα του cast εδώ τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ για σειρώμενα. Αν δεν το έχεις αυτό, δεν κάνεις τίποτα. Του RGL αυτό δεν ξέρω γιατί το ήθελε. Το έγραφε αυτό ο μάγκας εκεί. Στο θέμα του λέει, είχε μια φωτογραφία με τη σειρά και λέει: πρέπει να κατεβάσετε αυτά όλα. Το RGL τι το θέλει δεν μπορώ να καταλάβω. Και το άλλο το ωραίο σήμερα που γύριζα εκεί στο φόρουμ το απόγευμα που της SES έκανε ο 50Kenda αναβάθμιση τα accessories τα δικά του για την 1.41. Τι λέει ρε φίλε, λέω, μπράβο, ωραίος. Εκείνα τα φώτα πάνω, τα προβόλια, πως τα έλεγε, Angel Eyes, όλα τα λεφτά φίλε. Άντε ρε αδερφέ. 27 γίγκα λέει του SnowRunner. 10 η ώρα το βράδυ τώρα, θα κατεβάζει μέχρι αύριο, τι ώρα? 7-8 η ώρα το πρωί. Δεν περάζει όσο χωριαστεί. 27 γίγκα ένα παιχνίδι ρε φίλε. Καλά το... Πώς το Flight Simulator ήταν... Thriller φίλε. Δεν θυμάμαι πόσες μέρες κατέβαζε. Και είχε και κάτι μπαγκάρες αυτό εκεί. Φρίζαρε το κατέβασμα, άντε πάλι την αρχή. Μιλάμε για Thriller. Τι διασταύω, τι κόβει είναι εδώ τρελή. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Nike Special, Smith Cargo Bull. Πολύ ωραία. Η καρότσα Smith είναι, μπράβο, γι' αυτό το έβαλα. Να ταιριάζει, λέω. Ωραίο το μοντάκι αυτό του Ομπελίνου με τις μύτες της καρότσες.
αναβάθμιση του έγκονου, άλλο δουλεύει χωρίς error, χωρίς τίποτα. Σκηνά και τρελά, ευρωπαϊκές εταιρείες, ολλανδικές, ό,τι θες έχει. Αλλά μου κόλλησε, σας λέω τώρα, το DAF σειρώμενο βιτίο. Βιτίο έχω να πάρω καιρό, σιλό και τέτοιες φάσεις. Και μόλις τώρα εκεί στο θέμα του, στο mag αυτό, εκεί στο forum, μόλις τώρα φωτογραφία, το καψουρεύτηκα. Μακάρι να μας βγει ο συνδυασμός και να μην έχουμε ατυχήματα, γιατί είναι και προμότς, δεν είναι ο βανίλα ο χάρτης τώρα εδώ της SES. Να μην το έχεις τουλάχιστον αυτό στο κεφάλι σου και να πεις ότι θα είναι το mod. Εκεί θα είναι όλα μαζεμένα, φίλε. Mod από χάρτες, mod από φορτηγά, θα γίνει πανηγύρι. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά σας λέω, μόλις το κοίταξα σήμερα, δοκίμαζα εκεί τα προφίλ, 35% αν δεν κάνω λάθος έπεσε ο προμότς από το υπέρ DLC, από τα 60 εκεί που ήμασταν και 70, πρέπει να ήμασταν 60, 65, 70 εκεί μέσα που ανακαλύψαμε το χάρτη, δηλαδή 35% φίλε. Ρε εσείς, τι πάθετε να πούμε, δεν μας έχετε αφήσει καρπούζι και καρπούζι. Αλλά κι εμείς που πάμε εδώ ρε φίλε τώρα να πούμε, αφού βγαίνουμε έξω εδώ, παρακάτω. Του σκύρου εντωμεταξύ δεν το παρακολουθώ τώρα τελευταία, γιατί δεν παίζει καθόλου γυρότερα και αμερικάνικο. Με παίζει κάτι άλλες βλακίες. Και σήμερα τυχαία, έτσι όπως είδα, βλέπω στο email εκεί ειδοποίηση ότι κάνει stream, κοιτάζω. Τι λέει ρε φίλε, λέω, και μερακλώθηκα. Snowrunner, λέω. Έπαιζε με 2-3 άλλα λάνια, μιλάμε για πολύ γέλιο. Έχει ωραία φάση να παίζει με το παρέακι. Παίζει κάτι παιχνίδια ρε φίλε, δεν μπορώ να τον καταλάβω τώρα, κάτι βλακίες. Αλλά μπορεί να τους, να τα προμοτάρουν. Τους προμοτάρουν και οι εταιρείες. Εντάξει, δουλειά του είναι, αυτός δεν παίζει για την πλάκα όπως παίζουμε εμείς. Με επαγγελματίες είναι τα παιδιά. Ωραία τζαμί, το δρόμο δείχνει το GPS, όχι στην εταιρεία να μπεις εκεί. Τελευταίο δρομολόγιο μας βάλατε αυτό, σιγά το δύσκολο το παρκάρισμα ρε φίλε. Βάλετε μας κανένα δύσκολο να το θυμόμαστε, να πούμε να στο τελευταίο δρομολόγιο στην Ισπανία τι παρκάρισμα είχαμε. Αλλά έτσι λέγαμε και το προηγούμενο, ε! Για να σου πάνω, εγώ τα παρκαρίσματα τα γουστάρω πάρα πολύ. Είχε παλιά ένα μοντάκι, πάρα πολύ παλιά θυμάμαι, πρέπει να έχει πάνω από 5 ετία. Σε ποιο χάρτη ήταν τώρα ρε φίλε, δεν θυμάμαι. Είχε παρκαρίσματα, όχι δύσκολα. Μιλάμε φίλε, κάτσε καλά. Εκεί όντως έτρωγες ένα τετρατάκι
Όχι αν είχε εμπειρία ή όχι. Ήταν η φάση εκεί τέτοια. Φτιαγμένο δηλαδή εξ αρχής από, από αυτούς που φτιάχνανε το χάρτη για να είναι δύσκολη φάση. Το παρκάρισμα παίζει τον ρόλο όλα φίλοι. Τι καρότσα έχεις, πόσο μακρύ είναι, πόσο μακρύ δεν είναι, πόσο κόβει, πόσο δεν κόβει. Βλέπεις τώρα είμαστε έξω. Έξω όλα το πήρε. Μπράβο, θα ανοίξει η πόρτα δηλαδή, θα ξεφορτώσει. Σιγά με ξεφορτώσει. Επιτέλους φιλαράκι. Μετά από 4 μήνες 15.000 χιλιόμετρα και δεν τα κάναμε όλα. Μας έμεινε ένα δρομάκι εδώ, ένα δρομάκι εδώ, ένα δρομάκι παραπέρα. 4 μήνες φίλε. Άρα για τα 15.000 χιλιόμετρα, αν δεν το πλακώνεις το DLC, αν δεν έχεις χρόνο, αν έχεις δουλειά, αδερφέ, μπορεί να τραβήξεις τόσο. Δεν μου έχει τύχει άλλη φορά, ε. Αλλά να πεις τα άλλα τα DLC, π.χ. Ιταλία εδώ και αυτά, δεν ήταν τόσο τα χιλιόμετρα. Εδώ έχει πολύ πράγμα. Αν δεν το έχετε παίξει το Embedded DLC, δεν το έχετε αγοράσει και θέλετε το αγοράσετε, να το αγοράσετε όπως και δίποτε. Αξίζει μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα πώς, πού, πότε, γιατί. Θα δούμε φίλε. Τα λέμε.